Είναι σαν να έρχομαι σε ένα καινούριο άθλημα εντελώς. Δεν το πίστευα στη ζωή μου θα γίνει αυτό το πράγμα. Παιδιά, σήμερα ο DK ξανακάνει parkour, επιτέλους! Ναι, εντάξει, φύγε. Γεια σας, παιδιά μου, DK, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ναι. Πες το. Άντε, φεύγω, άντε, καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα DK Games βίντεο, θα έλεγα, γιατί μόνο games παίζω αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, subscribe στο DK Games αν δεν έχει κάνει ήδη. Λοιπόν, ήρθαμε να ξανακάνουμε parkour, όχι όμως έτσι όπως έδειξε ο Πέτσας. Καμία σχέση. Πάμε να κάνουμε parkour στο ένα πόδι. Θα δείτε και κάποια που θα είναι στα δύο πόδια λογικά. Θα τα εξηγώ με ποιο τρόπο μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ήμουν τόσο σίγουρος για το συγκεκριμένο βίντεο, ούτε ακόμα είμαι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι ακριβώς να κάνω. Θα δείξει και το πόδι θα μας πει. Λοιπόν, ένα γρήγορο update για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ελάτε. Καλώς ήρθατε στα γραφεία μας, στα κεντρικά εδώ του γυμναστηρίου parkour. Μακάρι να μπορούσα να κάνω και αυτά αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε, είπαμε update, σε τι ακριβώς φάση βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το γόνατο δείχνει κάπως έτσι. Σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι με το περπάτημα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με το τρέξιμο δεν μπορώ να πω ότι έχω και δοκιμάσει κιόλας. Έχω παίξει λίγο μπάσκετ, ξέρεις, λίγο τα βήματα και σουτάκια, τίποτα. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά εδώ που βλέπετε στην οθόνη σας πίσω, που είναι η parkour κατάσταση με τον Πάνο Ντέν. Θα πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς μπορώ να κάνω. Έχω κάνει κάποιες ψυχοθεραπείες, μπορεί να συνεχίσω. Τα πατήματά μου είναι ok. Στα σκαλοπάτια έχω λίγο θέμα ακόμα στο ανέβα κατέβα. Τώρα λοιπόν που ξέρουμε σε τι φάση βρίσκομαι, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθετε αν δοκίμασα έστω ένα flip. Γιατί αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, γιατί μας βοηθάει. Λοιπόν, ο Πέτς θα με βοηθάει με κάποια challenges που έχουμε εδώ. Έλα, τώρα είναι η ώρα. Έλα. Δεν σου πατά το πόδι. Παραλίγο να πεθάνω 100% να ξέρετε. Λοιπόν, ο Πέτς θα με βοηθάει με κάποια challenges εδώ πέρα. Θα στείλει κάποια εμπόδια, γιατί εγώ έχω το πόδι μου προφανώς. Προφανώς. Γι' αυτό τον έχω εδώ τον Πέτσα. Και θα βοηθάει με τα challenges που πρόκειται να κάνω. Μπορεί να τα κάνει πρώτος, να δω άμα ζήσει. By the way, έχουν σκάσει καινούριες footer και μπλούζες στο creatorshop.gr, από το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε το DK Merch. Οπότε μπείτε, πάρτε ό,τι θέλετε και ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Wow, τι ωραίο αυτό. Link κάτω στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως είναι φυσιολογικό με τα απλά volts, με τα απλά περάσματα. Πέτσα, τι κάνω. Λοιπόν, για αρχή θα κάνουμε lazy με ένα πόδι. Ποιο πόδι έχεις χτυπημένο? Το δεξί. Το δεξί. Ωραία. Άρα, πάμε. Σε ένα πόδι. Το βίντεο πρέπει να ονομαστεί «Μαθαίνοντας parkour με τον Πέτσα». Έτσι. Έλα, πολύ απλό. Πάμε, μάνκι τώρα. Για να σε δω. Εν τω μεταξύ δεν έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ μάνκι με το αριστερό μπροστά. Πάντα ήταν το δεξί. Εντάξει, οκ. Αλλά γενικά είναι βάρος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε dash τώρα σε ένα πόδι. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Εγώ. Αλλά θα το δοκιμάσουμε. Είναι και χαμηλό. Okay. Γεια σας εδώ. Μετά ανεβαίνει το επίπεδο, πάμε level 4. Τι ανεβαίνει το επίπεδο εδώ, τέλος πάντων. Ωχ, μπρο. Με κουτσό το έκανε. Με κουτσό το έκανε, ναι. Όχι ρε μπρο. Κουτσό, όχι, μπρο. δεν βγάζει νόημα. Περίμενε, πάμε. Οκ. Δώσε πάτα σταθερά και κλώτσα λίγο με το δεξί. Ναι. Ναι, τόσο απλά. Μπράβο, Πέτσας. Προβολητής. Έλα, ωραίος. Τράβηξε από πίσω, απευθείας εδώ μεταξύ. Τώρα πάμε στο reverse. Reverse. Όχι reverse. Reverse. Όχι με ένα πόδι, αυτό θα πέσω με δύο λογικά. Θα ξεκινήσουμε με δύο πόδια και θα προσγειωθούμε στο αριστερό πάλι, αλλά θα πέσει και το άλλο πόδι, αλλά το περισσότερο βάρος θα πάει στο αριστερό. Με το ένα πόδι το έκανα, μπρο. Πάμε. Τι είναι αυτά, φλόρικα. Τι είναι αυτά, φλόρικα. Πάμε, ρε ξανά. Ξανά. Λοιπόν, για να καταλάβετε, μπορώ να πέσω έτσι και δεν ένιωσα και τίποτα στο συγκεκριμένο. Όμως, στα περισσότερα tricks, το βάρος όλο πέφτει στο αριστερό πόδι. Αυτό είναι το μόνο έτσι ελάττωμα. Που σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις πολύ περισσότερη δύναμη στο αριστερό. Είναι σαν να κάνεις αυτό, απλά ακουμπάνε και τα δύο. Κάπου δηλαδή μπορεί να το δείτε αυτό. Παιδιά, τώρα έχουμε το level 5. Απευθείας στα δύσκολα, το level 3, level 5. Βλέπετε που είναι. Με ένα πόδι τώρα αυτό, δεν είμαι σίγουρος ότι το κάνω κι εγώ. Αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε. Πάμε, ξεκινάμε. Τέλειο, ε. Παρακαλώ. Γεια, Πέτσα. Παιδιά,
άμα δεν έχετε κάνει like, σπάστε το τώρα. Άμα φτάσει αυτό το βίντεο 10.000 like, θα κάνουμε με κλειστά μάτια παρκούρ. Εντάξει. Ωραίο, ωραίο. Αλλά όχι με τραυματισμένο πόδι. Όχι, όχι, κανονικά. Όταν γίνω καλά. Φτάσει το 10.000 like, πάμε. Τώρα κάνουμε λίγο επανάληψη στα volts. Θα πάμε monkey, level 5. Τι εννοεί, περίμενε. Τι επανάληψη στα volts. Εγώ εδώ dash δεν κάνω. Πάλε δύναμη. Βαρύ, πολύ βαρύ. Καλά είμαι εγώ με αυτό, μια χαρά. Προχωράμε. Πάμε στο επόμενο challenge που είναι το flow, Δημήτρη. Μάλιστα. Έχουμε ένα εμπόδιο level 5. Πορτοκαλί μπορείς να κάνεις άλμα. Εδώ πέρασμα monkey. Μου λες τι να κάνω. Έχεις εδώ μπροστά την πίστα, τι θα έκανα εγώ τώρα. Μετά έχει tic-tac, stick με ένα ποδαράκι. Το stick με ένα πόδι και μετά μπορείς να το φέρεις στο δεξί και να προσγειωθείς. Okay. Αρχικά να σας πω ότι αυτό το βίντεο είναι εμπνευσμένο από έναν αθλητή Ισπανό, ο οποίος λέγεται Ρούμπεν και δεν έχει ένα πόδι. Και κάνει parkour σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτά που βλέπω που κάνει, πολλά από αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε με δύο πόδια και ο άλλος τα κάνει με ένα. Θα δείτε κάποια αποσπάσματα να παίζουν αυτή τη στιγμή από πάνω. Τσεκάρετε τον, είναι απίστευτος, είναι μια μεγάλη έμπνευση. Προσοχή μεγάλη, αλλά τον είδα και δεν μπορούσα να μην κάνω κάτι παρόμοιο. Αν και εντάξει, αυτός δεν νιώθει πόνο, αλλά είναι πολύ πιο επικίνδυνο αυτό που κάνει από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τσεκάρετε. Πολύ ωραίος, δυναμικότατος, ωραίο. Clean. Πάμε, και ένα κράκα άκουσα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να κάνεις κάποια αλματάκια. Μπορώ να κάνω αυτό εδώ σε κανονικό flow. Άντε, κάνε. Να πατάω με δύο πόδια. Για εσάς που ρωτάτε, θέλω ακόμα τουλάχιστον 2-3 μήνες μέχρι να μπορέσω να επανέλθω. Τώρα και το πόσο θα επανέλθω είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι σας κάνει που βοηθάει. Πάμε ένα freestyle, πέφτω και με το άλλο. Ήταν το χειρότερο που κάνει σε flow στη ζωή μου. Αλλά δεν ένιωσα μία, καλό ήταν αυτό. Ναι, ο DK, απουσιάζει. Τώρα έχουμε ένα stick Monkey Precision. Εδώ ο Δημήτρη. Έλα ρε. Όχι λάθος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτός που έχει και δύο πόδια. Θα το κάνει ο DK. Θα το κάνω εγώ φυσικά. Πάμε. Θα το κάνω και εμένα. Μπράβο. Και εμένα από την αρχή, όχι σαν τον Πέτσα με δύο. Νομίζω. Εντάξει, το πέτυχε, μπράβο. Φαίνεται το skill και η χρόνια εμπειρία φαίνεται πολύ. Και με ένα πόδι, ξέρει. Όχι, τι μπορείς να πεις, τι μπορείς να πεις. Η χρόνια εμπειρία φαίνεται. Πάμε τοίχο. Με στρωματάκι. Αρχικά, αυτός είναι ο καινούργιος μας τοίχος, ο οποίος είναι τούμπανος, μακάρι να μπορούσα να το χρησιμοποιήσω σαν άνθρωπος. Αλλά είμαι τραυματισμένος. Δεν κουνιέται, είναι super. Όσοι έχετε δει το βίντεο που κάναμε το project gym και κάναμε ανακαίνιση όλο το γυμναστήριο, θα το έχετε δει ήδη. Λοιπόν, πώς θα το χρησιμοποιήσω όμως τώρα. Πώς, wall speed. Την άλλη σου είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι από την άλλη μεριά. Εκεί πάνω ανεβαίνω. Ένα ποδί. Λίγο δύσκολο είναι. Θα σε αφήσω όμως να τρέξεις κανονικά, όχι με κουτσό. Ωραίος. Τέλειο. Καινούριος το parkour, παιδιά. Ωραία, να σου δείξω κι εγώ κάτι όμως που το έκανα χθες. Το έκανες χθες, για δείξε μου. Λοιπόν, τσέκαρε. Ένας old school τύπος wall spin. Με ένα χέρι. Ωπα ρε, δεν ξέρω καν άμα... Αυτό. Αυτό, ναι. Εντάξει. Τέλειο, κάτσε άλλη μια. Δεν φαίνεται τόσο όμορφο του Πέτσα, γράψει στα σχόλια. Ποιο είναι πιο ωραίο. Ποιο είναι πιο ωραίο. Αυτό! Του Πέτσα ή του DK. 1-0. Κάτι φαίνεται διαφορετικό. Ναι, το δικό μου είναι ωραίο. Σωστά. Δεν ξέρω, του Πέτσα φαίνεται πιο clean. Για δείξε. Δείξε λίγο. Ποιο είναι πιο ωραίο, γράψει στα σχόλια.
Τώρα θα πάμε λίγο στο πιο flip. Στα βασικά της ενόργανης. Πάμε να κάνουμε τροχό. Με ένα χέρι όμως. Και με ένα πόδι προς γιου. Με λίγο αλματάκι. Τουλάχιστον μπαίνεις λίγο στο... Τσαόλι, νιώθω όλο το πόδι μου, ρε. Παρόλο που κάνει διάσταμα. Ωραία. Clean. Τώρα πάμε στο μακάκο. Okay. Το μακάκο είναι τύπου flick-flack πίσω. Backflip στραβώ με ένα χέρι. Πάμε, μπρο, εδώ, άσχετα. Πάμε, δώσ' το ίσιο. Περίμενε, περίμενε. Πάμε. Πάμε. Τέλειος. Ω, μπρο, χαίρομαι που σε βλέπω τώρα να κάνεις τέτοια. Αφού δεν έφυγε το πόδι. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, αίσθηση. Τραβήχτηκαν όλοι οι κοιλιακοί. Όλα, ρε. Έχω να κάνω. Και οι καρποί πονάνε. Έχω να κάνω προπόνηση. Πόσο μήνες τώρα, 3,5? 3,5 μήνες σίγουρα. 3,5 μήνες κοντά έχω να κάνω προπόνηση. Δεν ξέρω, είναι περίεργη αίσθηση. Είναι περίεργη αίσθηση. Πρέπει να το ξανακάνω κάτι. Ναι. Πουλ τράβηγμα, ρε. Λες και κάνω πρώτη μέρα. Αύριο θα πονάνε η κοιλιακή μου από αυτό. Δεν το πίστευα στη ζωή μου θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ο λαιμός, που να μην έκανα και ζέσταμα. Είναι σαν να έρχομαι σε ένα καινούριο άθλημα εντελώς. Και το κάνω πρώτη φορά στη ζωή μου. Πάμε σε ένα flip. Να δούμε πώς θα βγει. Απλά ξεκινάμε λίγο. Kick the moon. Είναι backflip στο ένα πόδι. Προσγείωση ένα πόδι. Και είναι και το σωστό μου πόδι. Η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Απλά είναι καινούριο αυτό που λες. Σωστή, φέρε ένα στρώμα. Την ώρα που πάτησα για να σηκωθώ, νιώθησε μια πίεση. Εδώ, αυτό τώρα, νιώθει πίεση. Σε αυτή την κίνηση. Πάμε, αδερφάκι, δώσ' το. Πάμε. Ναι! Μπρο, έκανες backflip! Μπρο, έκανε backflip! Μετά από 3,5 μήνες! Μπρο, δεν περίμενα να το κάνω. Το έκανες πολύ τούμπαλα, αλλά ξέρεις. Κοίτα, όταν είδα ότι κλωτσώντας δεν φεύγει το γόνατο και ότι δεν έχω θέμα σε αυτή την εδώ την κίνηση, λέω οκ. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν υπάρχει γνώση, υπάρχει φόβος. Δεν έχω ξαναπάθει ποτέ χιαστό. Δεν ξέρω κανέναν αθλητή parkour, τουλάχιστον στην Ελλάδα, που να έχει πάθει ρήξη χιαστού, να κάνει αυτά που κάνω και μετά το πώς επανέρχεται και τι κόλπα μπορεί να κάνει, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Το δικό μας το άθλημα είναι λίγο πιο περίεργο, πρέπει να ξέρεις. Και έτσι δεν είχα γνώση. Και δεν έχω ακόμα τώρα. Τώρα την αποκτάμε μόλις. Όπως για παράδειγμα, ξέρω εγώ, όταν ξεκίνησαν οι καραντίνες. Πάμε και ένα μικρό μήνυμα. Όταν ξεκίνησαν οι καραντίνες, για κάποιο λόγο δεν βγαίναμε έξω. Ο οποίος λόγος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην βγαίνεις έξω. Βασικά, μένοντας στο σπίτι με τον τρόπο που μέναμε και αυτά που κάναμε, καταλήξαμε να γίνουμε 10 φορές χειρότερα. Όσοι δεν το ξέρετε, υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία πλέον. Μπορούμε να μιλάμε χωρίς να λέμε η άποψή μου είναι. Δεν υπάρχει άποψη. Είναι γεγονός πλέον. Οπότε δεν ξέραμε τίποτα. Φορούσαμε τη μάσκα στο δρόμο χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Κανένας. Και επειδή φοβόμασταν, το κάναμε. Είτε φοβόμασταν την αρρώστια σαν αρρώστια, είτε φοβόμασταν μην μας γράψουν. Παραδεχτείτε το, αν όχι το 100%, το 95% από εσάς. Γι' αυτό το λόγο τη φορούσατε. Στο δρόμο. Για φόβο. Ξέρω γιατί και εγώ σε αυτή τη φάση ήμουν κάποτε. Το ίδιο και εδώ. Θα μου πεις τι συγκρίνεις. Αλλά όταν δεν υπάρχει γνώση, υπάρχει φόβος. Γι' αυτό. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε, να ψαχνόμαστε, να κάνουμε. Το αστείο είναι ότι δεν περίμενα ότι θα δώσω τέτοια παραδείγματα. Αλλά κάνοντας, μαθαίνεις. Παρακάτω. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε το στρώμα. Επιτέλους. Πάμε την Κέι, μάκρυψε ένα πόδι. Έλα, θα το κάνω πρώτος. Έλα, έλα. Έτσι. Να σε καλά, ρε Πέτσα, το κάνει και πρώτος. Ο Πέτσας πρέπει να χάρει και περισσότερο από εμένα, σίγουρα. Ναι, μπρο, γιατί επιστρέφουμε στα challenge. Φύγαμε. Είδατε, την πορεία την είδατε, δεν ήμουν σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω. Ξεκινήσαμε από εδώ με τα χέρια, okay. Συνειδητοποίησαμε ότι μπορώ να κάνω flick. Πήγαμε μέσα στα σφουγγάρια, στο στρώμα που είναι μέσα στα σφουγγάρια. Πέφτεις με την πλάτη, δοκιμάζεις ξανά και ξανά. Πας εδώ με το ίδιο στρώμα, πάλι με χέρια. Και λίγο-λίγο αυτή πρέπει να είναι η πορεία. Σχεδόν πάντα όταν πας γιόλο για κάτι τέτοιο, υπάρχει θέμα. Ναι! Ω, μπρο, το έκανε! Λίγο φοβήθηκα εκεί που ακούμπησε το πόδι σου. Εντάξει, γι' αυτό απλά ακούμπησε. Απλά ακούμπησε. Το έκανε! Το έκανε και χωρίς τραύμα! Άντε, γεια! Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα ήμουν χαρούμενος που κάνω kick the moon. Να το ρε, άντε, γεια ρε! Δύο στα δύο. Τέλειο, μπρο, να ξέρεις! Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήμουν εκεί. Τον είχα δει που είχε χτυπήσει, ήμασταν μαζί, πήγαμε για προπόνηση. Και τώρα, ρε φίλε, μετά από 4 μήνες, 3,5 μήνες, τον βλέπω να κάνει backflip με ένα πόδι και είναι
Είναι τρελό ρε φίλε, γιατί όσο και να πεις εδώ ερχόμαστε να κάναμε προπόνηση, μόνοι μας ξέρω, εντάξει, άντε με τον Νίκ, με τον Ρωμαίο. Και τώρα άντε να επιστρέψουμε να κάνουμε μαζί. Δεν έχουν δει ακόμα πως χτύπησα και τι έκανα. Ισχύει, δεν ξέρετε. Πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια DK θέλω να δω πως χτύπησες. Γράψτε αυτό, αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. DK θέλω να δω το πως χτύπησες και θα το ετοιμάσουμε. Θα είναι ένα βίντεο λογικά πιο ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω. Μπορεί και να μην είναι. Θα το δω, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Υπάρχει το βίντεο, το πως χτύπησα, τα πάντα. Η αντίδρασή μου αμέσως μετά. Ο Πέτσας δεν έκοψε, ναι. Δόξα τω Θεώ. Δεν είχα κόψει, γιατί ξέρω ότι μετά έχει παντόφλα ο Μάικο. Οπότε, ξέρω από μικρό. Ακούει συχνά. Οπότε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, comment από κάτω μας πείτε τη γνώμη σας. Subscribe στο κανάλι μου, στο κανάλι του Πέτσα. Φυγάμε. Σε όλα τα κανάλια που έχω εγώ τώρα, έχω και τρία κανάλια. Έχω και ένα vlog κανάλι. Πάμε και ένα gaming. Όλα. Σπάστε τα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. 10.000 like, 10.000 like και κλειστά μάτια parkour. Φύγαμε.